Τι γίνεται εδώ, ρε. Τι, μέσα αμάξι. Πώς πεθαίνει αυτός τώρα. Έλα, ανέβα, αδερφέ. Ανέβα. Τραυματιοφορέας είμαι. Έλα, ανέβα. Ανεβείτε. Ωραίο μαλλί. Τι είναι το It's Take Two, από εκεί δεν είσαι κατά τα γραφικά. Του Sony, μπράβο. Για άλλη μία φορά. Τι γίνεται, ρε. Α, Cyberpunk, ε. Σαν το Cyberpunk. Μπράβο. Τέλος. Κάτσα, έπαιξα όλα τα παιχνίδια του 2023. Cyberpunk δεν είναι φετινό, αλλά το έπαιξα. Μετά έπαιξα το Last of Us στο PC όμως, στο version 1. Μετά από αυτό έπαιξα το Redfall και δοκίμασα και το Jedi Survivor. Ήταν όλα καταστροφικά, ήταν όλα χάλια. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε γιατί όλα αυτά τα παιχνίδια είναι χάλια, για ποιο λόγο η βιομηχανία των παιχνιδιών βγάζει ημιτελή προϊόντα και δεν μπορούμε εμείς να ευχαριστηθούμε έστω και ένα καλό game, το οποίο το πληρώνουμε και 70 ευρώ, ε. Οπότε ξεκινάμε. Αυτά τα ξέρετε και χωρίς εμένα, οπότε θα μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη δικαιολογία που λένε οι δημιουργοί των παιχνιδιών. Ποια είναι αυτή? Τα παιχνίδια έγιναν μεγαλύτερα, άρα είναι δυσκολότερα να τα φτιάξεις, και εφόσον είναι μεγαλύτερα και δυσκολότερα να τα φτιάξεις, τόσο μάλλον είναι και δύσκολο αντίστοιχα να βγάλεις και τα bugs. Γιατί τα bugs είναι πάρα πολλά και δεν γίνεται. Αυτή είναι η δικαιολογία. Ακούστε, να σας πω μια ιστορία. Ακούστε. Παλιά τα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ απλά και πολύ μικρά σε μέγεθος. Δηλαδή, οι προγραμματιστές αυτοί που φτιάχναν τα παιχνίδια τι κάνανε? Γράφαν τον κώδικα, το παιχνίδι δηλαδή το φτιάχνανε, και τι κάνανε μετά? Γυρνούσαν πίσω, το ελέγχανε βήμα-βήμα για να βρουν όλα τα bugs της λειτουργίας και όλα αυτά που υπήρχαν και τα διορθώναν. Ναι, ήταν χρονοβόρο πάρα πολύ, τους έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο, αλλά αυτή ήταν η μόνη λύση και τα παιχνίδια βγαίνανε έτσι όπως τα θυμόσαστε, χωρίς κανένα bug. Τίποτα. Καταπληκτικά. Μας σεβόντουσαν τα λεφτά μας. Εμείς τους πληρώναμε, αυτοί μας βγάζανε τα παιχνίδια, μέναν αυτοί ευχαριστημένοι, μέναμε κι εμείς. Και όλα ήταν τέλεια. Αργότερα αυτή τη δουλειά τη δώσανε στους υπολογιστές. Δηλαδή, τι κάνανε? Ξεκίνησαν να φτιάχνουν το παιχνίδι και μετά υπήρχε ένα προγραμματάκι, να το πω εσύ, να το καταλάβετε κι εσείς. Βάζανε ένα προγραμματάκι, εκείνο έτρεχε το παιχνίδι. Πρόγραμμα είναι, έτρεχε το παιχνίδι, έβρισκε τα λάθη και τα διόρθωνε. Οπότε τι κάνανε οι προγραμματιστές? Γράφανε με πολλά λάθη το παιχνίδι. Με πάρα πολλά λάθη, δηλαδή δεν τους ένιωσε. Το γράφανε τσαπατσούλικα, να το πω έτσι. Ξέραν ότι απλά το προγραμματάκι θα διορθώσει όλα τα bugs και θα είναι όλα με λιγάλα. Βέβαια, όσο περνούσε ο καιρός, τα παιχνίδια μεγάλωναν, γινόντουσαν δυσκολότερα, μεγαλύτερα. Σκεφτείτε ένα open world game, το Assassin's Creed, για παράδειγμα, το Odyssey, που ήταν τεράστιο το map, νομίζω ήταν φτιαγμένο για 187 ώρες για να το παίξει, να το ολοκληρώσει εξ ολοκλήρου. Δηλαδή, τεράστιο. Πόσο δύσκολο είναι να φτιάξει ένα τόσο μεγάλο game, σε αντίθεση που παλιά φτιάχναν ένα 2D Super Mario. Όσο δύσκολο είναι να φτιάξει ένα game, άλλο και τόσο δύσκολο είναι να το καθαρίσεις, δηλαδή από bugs κτλ. Μετά οι υπολογιστές αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν, δεν μπορούσαν να βρουν τα bugs γιατί ο κώδικας ήταν ατελείωτος, τεράστιος. Και τι έγινε? Ξεκίνησαν τα games με bugs. Όταν άρχισαν να βγάζουν πλέον τεράστια παιχνίδια, μεγάλα παιχνίδια, ήταν το GTA, το Assassin's Creed και όλα αυτά εδώ, τα open world, γιατί ο γνώμονας ήταν ως εξής: όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερο και το game. Όταν ξεκίνησαν να βγάζουν τέτοια παιχνίδια, ξεκίνησε και η εποχή των bugs. Τόσο απλά. Αυτό προφανώς έπρεπε να λυθεί. Έπρεπε να βρεθεί κάτι το οποίο είναι λειτουργικό και αποδοτικό. Τι ήταν αυτό? Beta testers. Τι είναι οι beta testers? Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι απλά κάθονται, παίζουν και βρίσκουν τα λάθη του παιχνιδιού. Αυτό είναι. Ναι, και πληρώνονται. Αυτό είναι οι beta testers. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο να παίζουν κάποιοι άνθρωποι το παιχνίδι, να βρίσκουν τα λάθη, να τα αναφέρουν. Και στην ουσία οι beta testers είναι gamers σαν εμάς, δηλαδή εγώ αν είχα πάρει το παιχνίδι θα το έπαιζα και θα βρίσκα τον bug. Μέχρι να το αναφέρω, μέχρι να το διορθώσουν, θα παίρνω σε μια αιωνιότητα και εγώ δεν θα ήμουν και ευχαριστημένος. Δηλαδή θα είχαμε αυτό που είχαμε με το Cyberpunk. Οπότε τι γίνεται? Έχουμε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι παίζουν, βρίσκουν τα bugs, τα διορθώνουν επί τόπου, κυκλοφορούν ένα παιχνίδι τέλειο και όχι ημιτελές σε αυτό που έχουμε συνηθίσει το 2023. Ωστόσο, οι δυνατότητες των beta testers περιορίζονται. Μπορεί να θέλουν να ανακαλύψουν και να αναφέρουν όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε ένα παιχνίδι, αλλά δεν μπορούν. Και γιατί δεν μπορούν? Πολύ απλά γιατί η ποσότητα και η πολυπλοκότητα του προγράμματος, του παιχνιδιού δηλαδή, είναι τεράστια. Δεν μπορεί να τα ανακαλύψει ένας άνθρωπος, γενικά οι beta testers, όσοι και αν είναι, δεν είναι πολλοί, αλλά κάπως έτσι τα bugs και τα freeze έγιναν συνήθεια για εμάς τους gamers. Εκεί που θα έπρεπε να είναι εξαίρεση στον κανόνα, πλέον είναι όλα τα games έχουν bugs. Όλα. Η αδυναμία των beta testers ήταν τόσο εμφανής, λόγω του ότι άρχισαν να βγαίνουν παιχνίδια όπως το Jedi Survivor που παίξαμε, το Cyberpunk και όλα τα παιχνίδια που είναι τέτοιας κατηγορίας. Τεράστια παιχνίδια, πάρα πολλά object, πάρα πολλά units και αυτά όλα πρέπει να διορθωθούν.
Οι άνθρωποι δεν σταμάτησαν να ανταπεξέλθουν. Βέβαια τα πράγματα στις κονσόλες είναι λίγο καλύτερα. Για μένα είναι το ίδιο. Γιατί στην περίπτωση του Cyberpunk παντού, στο PlayStation 4, στο 5, παντού ήταν χάλια το παιχνίδι. Λένε η δικαιολογία τους είναι ότι υπάρχουν πάνω από 900 configuration για PC. Δηλαδή μπορείς να αγοράσεις ένα PC το οποίο θα έχει άλλη κάρτα γραφικών, άλλον επεξεργαστή και δημιουργοί δεν ξέρουν πώς να κάνουν το παιχνίδι ούτε ώστε να τρέχει στο δικό μου υπολογιστή το ίδιο με το δικό σου. Ενώ οι κονσόλες είναι όλες ίδιες. Ξέρουμε τι επεξεργαστή έχουν, ξέρουμε τι κάρτα γραφικών έχουν. Οπότε κάνουν το optimization για τις κονσόλες. Για μένα δεν ισχύει. Το Cyberpunk, όπως είπα πιο πριν, είναι χάλια παιδιά παντού. Παντού. Και αναρωτιέμαι εγώ, τι έχει συμβεί. Παλιά, όταν έβγαινε ένα τέτοιο παιχνίδι, το οποίο ήταν γεμάτο bug, γινότανε. Άντε, μην πω τι γινόταν στο Ιντερνετ. Γινόταν τη τρελή. Κράζανε, γράφανε στο Reddit, κατηγορούσανε, μποϊκοτάζ, τα πάντα. Τα πάντα. Σπάγανε τα CD, βγάζανε ψαλίδια, τα κόβανε, κάνανε τα πάντα. Και τώρα πλέον είναι, α, δεν πειράζει. Βγήκε το παιχνίδι, έχει bugs. Θα περιμένω, δεν πειράζει. Ένας casual gamer φυσικά το λέει αυτό. Δεν το λέει ένας σαν εμάς, ένας hardcore gamer. Θα περιμένω, θα βγάλουν τα update. Εντάξει, θα το κάνουν. Τι εντάξει, ρε παιδιά, αντί να τους κόβουμε, τους δίνουμε και λεφτά. Εφόσον λέει η λογική, αφού έχουν χιλιάδες προγραμματιστές που δουλεύουν για την Rockstar, παράδειγμα, ή για την οποιαδήποτε εταιρεία. Για ποιο λόγο υπάρχουν bugs? Θα σας απαντήσω. Πολύ απλά γιατί δεν έχουν πολλούς beta testers, παιδιά. Έχουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, αλλά beta testers όχι. Και μάλιστα τους beta testers, όπως υπήρχαν άρθρα, η Activision Blizzard τους συμπεριφέρεται λες και είναι σκλάβοι, κυριολεκτικά. Για παράδειγμα, το χώρο που τους έχει δώσει μέσα στα γραφεία εκεί πέρα που είναι η εταιρεία, είναι στο υπόγειο. Παραπονιούνται οι άνθρωποι, τους κάνουν κάτι τετράωρα, τους πληρώνουν τον κατώτατο μισθό. Τους έχουν για σημαντικούς ανθρώπους. Ότι προσφέρουν έργο. Τους θεωρούν ότι είναι παιδάκια τα οποία ζουν με τη μαμά τους και παίζουν παιχνίδια. Και πρέπει να τους πληρώνουν. Γιατί να το κάνουν αυτό? Κάνουμε ένα τρελεράκι φανταστικό, πληρώνουμε τους διαφημιστές, μας διαφημίζουν το παιχνίδι, το κάνουν καταπληκτικό άψογο και το πουλάμε πριν καν το φτιάξουμε. Και δεν μας νοιάζει. Βασικά θα ξεκινήσω να μιλήσω για μια εταιρεία η οποία τα ξεκίνησε όλα και το πήραν και άλλες μετά. Αλλά θα μιλήσω, ναι, πάλι για τη CD Projekt Red. Τι έκανε αυτή η φανταστική πολωνική εταιρεία? Έφτιαξε, κατάλαβε ότι μέσω του marketing μπορεί να φτιάξει, να παρουσιάσει μάλλον μέσω του marketing, μέσω ενός trailer, να δείξει ένα φανταστικό open world με καταπληκτικά γραφικά, μια παιχνιδάρα, και δεν χρειάζεται καν να τη φτιάξει. Θα τη διαφημίσει τέλεια και εσείς όλοι θα κάνετε το pre-order. Τώρα θα μου πεις, γιατί να το κάνουμε pre-order? Ποια η ουσία του pre-order? Καμία. Τι, ότι θα πάρετε κάποιο skin το οποίο εγώ θα το πάρω στα πρώτα 5 λεπτά του παιχνιδιού παίζοντας? Ποιο λόγο κάνετε pre-order, πείτε μου. Ποιος είναι ο λόγος για να κάνουν όλες αυτές οι εταιρείες τέτοια άσχημα παιχνίδια? Παλιότερα τα παιχνίδια το φτιάχνανε 10-20 άτομα, 30, μπορεί και 70, max. Τώρα πλέον εκατοντάδες. Δεν θα έπρεπε να κάνουν και καλύτερα παιχνίδια? Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι το καλύτερο, λόγω του ότι έχουν πάρα πολλούς ανθρώπους για άλλες δουλειές. Ξέρετε ποιες δουλειές? Για τα γραφικά, ρε παιδιά. Πρέπει να κάνω ένα παιχνίδι φωτορεαλιστικά τέλειο, να είναι καταπληκτικό, δηλαδή να είναι ένα περιτύλιγμα πολύ φανταχτερό για αυτή την απέσια καραμέλα που μας προσφέρουν. Ενώ πρέπει να επενδύσουν σε beta testers, λόγω του ότι οι beta testers είναι αυτοί οι οποίοι θα βρουν όλα τα bugs, θα βρουν τα πάντα. Δεν είναι ότι έχει αλλάξει η ποιότητα του παιχνιδιού, το gameplay από την EA ή την Ubisoft. Για παράδειγμα, το Far Cry 3. Ποια είναι η διαφορά που έχει με το Far Cry 6? Η διαφορά, πέρα από τα γραφικά. Κάτι έχει, έστω και λίγο διαφορά. Δεν έχει καθόλου. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που όλα γυρίζουν γύρω από τα γραφικά. Το μόνο που αλλάζουν είναι τα γραφικά. Καλυτερεύουν ξανά και ξανά τα γραφικά, ενώ το gameplay δεν αλλάζει ποτέ. Όπως για παράδειγμα το Call of Duty. Από το Call of Duty 4 που είναι το Modern Warfare 1 μέχρι σήμερα, δεν ξέρω κι εγώ ποιο είναι γιατί έχω χάσει τους αριθμούς, είναι ολόιδιο, δεν έχει καμία διαφορά, καμία. Αλλά από την άλλη, για γραφικά μιλάνε όλη την ώρα, ποια γραφικά? Εγώ δεν βλέπω καμία αλλαγή στα γραφικά. Από το 18 και μετά τίποτα, είναι όλα τα game media. Δεν με εντυπωσιάζει κανένα παιχνίδι, κανένα δεν έχει καλά γραφικά, φανταστικά. Θα πεις ότι όρο έφεραν την επανάσταση, δηλαδή αυτό το next gen στις κονσόλες, ας πούμε, εγώ δεν το βλέπω, πουθενά δεν το βλέπω. Το πιο τρελό είναι ότι οι εταιρείες μπήκαν μόνες τους σε αυτό το τρυπάκι του ανταγωνισμού στα υπέροχα καταπληκτικά γραφικά και στα τεράστια open world. Όπως είπα και πριν, όσο μεγαλύτερο, τόσο το καλύτερο. Όσο πιο όμορφο, τόσο και περισσότερο θα πουλήσει. Με αποτέλεσμα εμείς να νιώθουμε καλά που δώσαμε 70 ευρώ. Δεν θα νιώθουμε ότι μας κοροϊδέψαν. Και θα σας πω γιατί οι εταιρείες δεν πρέπει να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Τζάμπα, τζάμπα πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Και στην άκρη υπάρχει μια εταιρεία η οποία λέγεται Nintendo.
βγάζει παιχνιδάρες. Δεν έχει καν καλά γραφικά. Τα παιχνίδια δεν έχουν καλά γραφικά. Απλά είναι γυαλισμένα πάρα πολύ καλά. Τα έχουν φτιάξει πολύ σωστά. Όλα βασίζονται πάνω σε ένα μελετημένο gameplay. Δηλαδή τα έχουν μελετήσει όλα, τα έχουν σχεδιάσει. Πώς θα παίξεις, πώς θα διασκεδάσεις, τι θα πει παιχνίδι, το ξέρουν οι άνθρωποι. Ενώ οι άλλοι, το μόνο που μας κάνουν είναι μια καραμελίτσα με πανέμορφο περιτύλιγμα. Πόσες φορές θα λέμε τα ίδια δηλαδή, κουραστήκαμε. Και θα ξαναφερθώ στο Zelda, το Tears of Kingdom που βγήκε πριν λίγο. Σε τρεις μέρες είπαμε 10 εκατομμύρια αντίτυπα. Ενώ κόστησε 100 εκατομμύρια για να δημιουργηθεί το παιχνίδι. Δηλαδή στην ουσία έβγαλε 7 φορές το κόστος παραγωγής, ρε παιδιά. Τι να λέμε εδώ πέρα. Και έχετε εσείς τώρα το Ray Tracing, το Forspoken και δεν ξέρω εγώ τι. Παιδιά. Nintendo μόνο, τίποτα άλλο. Όχι ότι η Nintendo είναι μια εταιρεία η οποία είναι τόσο καταπληκτική και δεν μπορούν να το κάνουν οι άλλοι. Η φιλοσοφία, κοιτάξτε πώς το κάνει. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Και φυσικά είναι, ρε παιδιά. Θέλουμε απλά να παίξουμε. Παιχνίδια θέλουμε. Gameplay. Play ίσον παίζω. Παίζω. Θέλουμε να παίζουμε. Δεν θέλουμε να κοιτάμε trailers ή ταινίες. Δεν θέλουμε. Θέλουμε καλό story, μελετημένα mechanics και να παίζουμε, να διασκεδάζουμε και να χανόμαστε μέσα στο game. Όχι να σκεφτόμαστε ποιος μας έστειλε μήνυμα, τι έχω να κάνω αύριο, πότε θα διαβάσω. Να παίξω θέλω, ρε παιδιά. Όπως παλιά. Απλά να παίξω. Ενώ οι μεγάλες εταιρείες, οι άλλες δηλαδή, γιατί και η Nintendo μεγάλη εταιρεία είναι, τι κάνουνε, βγάζουν, αν το παιχνίδι είναι multiplayer, θα βγάλουν ένα alpha test 2 μήνες πριν κυκλοφορήσει το παιχνίδι, ένα μήνα μετά πριν κυκλοφορήσει το παιχνίδι θα κάνουν ένα beta test και θα συμμετέχουν μερικοί εκλεκτοί και μετά θα κυκλοφορήσει το παιχνίδι και όλα τα υπόλοιπα bugs θα τα βρείτε εσείς οι παίκτες, περιμένοντας το πατσάκι. Μπαγκάρι εδώ πέρα, δεν πειράζει, το φτιάξουν. Αν είναι single player το παιχνίδι, θα το δοκιμάσουν αυτοί που κάνανε pre-order. Μπράβο, παιδιά. Πού θα οδηγήσει όλη αυτή η κατάσταση? Νομίζω πως ξέρετε πού θα οδηγήσει, γιατί είμαστε ήδη εκεί. Και αυτά ονομάζονται Cyberpunk, Redfall και πολλά άλλα αποτυχημένα παιχνίδια του 2023 και όχι μόνο. Θα καταλήξουμε να έχουμε παιχνίδια χωρίς σενάριο, χωρίς gameplay, χωρίς mechanics. Θα είναι όλα άψυχα. Θα πατάμε απλά yes or no και θα βλέπουμε cinematic. Αυτό είναι. Δεν εξηγείται αλλιώς, αφού αυτό πουλάνε σε ένα τρέιλερ. Δεν πουλάνε παιχνίδια, τι να κάνουμε. Στην Electronic Arts έχουν την εξής φιλοσοφία. Λένε ότι δεν έχει σημασία πόσο κακό είναι το παιχνίδι που έχει φτιάξει στο παρελθόν. Μπορεί να είναι κάκιστο, μπορεί να είναι σαν το Cyberpunk, δεν έχει σημασία. Αρκεί το καινούργιο παιχνίδι που θα φτιάξετε να τραβήξει το ενδιαφέρον των gamers, το δικό σας ενδιαφέρον δηλαδή. Για παράδειγμα, ας πούμε, πόσοι από εσάς περιμένατε τον Battlefield? Δεν το περιμένατε, ότι θα είναι καταπληκτικό το απόλυτο Battle Royale κτλ. Θα είναι ο killer του Call of Duty και πάλι λέγοντας. Το περιμένατε πολύ. Βγήκε. Είχε όλα τα σφάλματα και όλα τα προβλήματα που έχουν και τα προηγούμενα παιχνίδια των τελευταίων ετών. Τα είχε. Τι κάνατε, βγήκατε. Το παιχνίδι το παρατήσατε οι περισσότεροι από εσάς, οι casual players. Τι έγινε μετά, βγήκε το Jedi Survivor. Τι κάνατε, όλοι φωνάζατε το ώρα, καταπληκτικό παιχνιδάρα, το να το άλλο. Το κάνατε pre-order, εντάξει. Jedi Survivor. Καλό. Αυτό που δεν μου αρέσει στους casual players είναι το εξής, ότι είστε άνθρωποι οι οποίοι δεν σας νοιάζει, δεν έχετε πάθος. Βγάζω, αγοράζετε ένα παιχνίδι, 70 ευρώ, το αγοράζετε. Το παιχνίδι είναι γεμάτο bugs, δεν παίζετε. Λέτε, δεν πειράζει, θα το κλείσω, παίξω λίγο FIFA. Αντί να κατηγορείτε τις εταιρείες, να κάνετε μποϊκοτάζ, δεν ξέρω και εγώ τι να κάνω, να ζητήσετε έστω τα λεφτά σας πίσω, κάνετε κακό και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι, ότι εσείς είστε που ελέγχετε όλη αυτή εδώ την αγορά των παιχνιδιών. Casual players και όχι hardcore. Αυτό που είναι ανεπίτρεπτο για έναν hardcore gamer, για εσάς είναι εντάξει, μωρέ. Θα το φτιάξω. Επόμενο πατσάκι. Η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Μέχρι και τον goal που βγήκε πριν λίγο, είναι τραγικότατο. Έχει όλα αυτά τα συμπτώματα. Γιατί η αρρώστια πρέπει να είναι αυτό, δεν εξηγείται αλλιώς. Πρέπει να είναι σαν το COVID κάτι. Έχει όλα τα συμπτώματα του e-COVID. Τον Gollum και αυτό και νομίζω και τα επόμενα παιχνίδια θα έχουν όλα τα συμπτώματα. Και με ρωτάτε τι θα γίνει, υπάρχει λύση σε όλο αυτό, μπορεί να αλλάξει όλο αυτό? Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει λύση και θέλω να πιστεύω ότι είναι στο κοντινό μέλλον. Ποια η λύση? Το Artificial Intelligence φυσικά. Σκεφτείτε μια μηχανή η οποία είναι παντοδύναμη, δεν κοιμάται, δεν τρώει και σκέφτεται σαν άνθρωπος, δηλαδή θα του βάλει ένα task να διορθώσει όλες τις μπαγκές. Πιστεύω ότι θα τις διορθώσει όλες και θα έχουμε επιτέλους αυτό το νοσταλγικό 1995. Τόσο πίσω πάω. Γεια σας, τα λέμε την επόμενη φορά με ακόμα καλύτερα θέματα.